Η πρίκα ενός τουριστικού προορισμού είναι οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες του. Αυτούς θέλησε να τιμήσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου με τη δημιουργία ενός Μητρώου επισκεπτών με τα στοιχεία όλων όσων επιλέγουν να επισκέπτονται ξανά και ξανά την περιοχή. Είναι σαφές ότι είναι σίγουρο πως οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μας είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του τουρισμού για τον Άγιο Νικολάο. Ο Άγιος Νικόλαος έχουμε διαπιστώσει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επαναλαμβανομένων επισκεπτών. Από την προηγούμενη θητεία λοιπόν ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Μέχρι στιγμής το Μητρώο μετράει πάνω από 50 επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, ενώ το μεγάλο στοίχημα είναι ο αριθμός αυτός συνεχώς να αυξάνεται. Επισκέπτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης που επιστρέφουν κάθε χρόνο για να περάσουν τις διακοπές τους στον Άγιο Νικόλαο. Κάποιοι από αυτούς μετρούν έως και 4 δεκαετίες, σχεδόν δηλαδή μια ολόκληρη ζωή με τις διακοπές τους να έχουν πάντα τον ίδιο προορισμό και τους ίδιους να μετρούν με προσμονή τις μέρες, προκειμένου το επόμενο καλοκαίρι να βρεθούν και πάλι εκεί. Με την σύσταση του Μητρώου, η Δημοτική Αρχή αποδεικνύει στην πράξη πως αυτοί οι πιστοί επισκέπτες έχουν ονοματεπώνυμο και μπορούν και να αισθάνονται πλέον πως κατά κάποιο τρόπο ανήκουν και αυτοί στην κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Πληροφορούμαστε από τους ξενοδόχους ή τους έχοντες διαμερίσματα ποιοι έχουν πελάτες οι οποίοι έρχονται πάνω από 15-20 χρόνια συνεχώς στην πόλη. Τους φέρνουν από το Δήμο, τους κάνουμε ένα δώρο, τους εντάσσουμε λοιπόν σε ένα Μητρώο επαναλαμβανομένων και έτσι Χριστούγεννα και Πάσχα τους στέλνουμε μια κάρτα ευχετήρια, θέλοντας να του δείξουμε ότι αυτοί που έχουν επιλέξει τον Άγιο Νικόλαο για δεύτερο σπίτι τους είναι πράγματι δεύτερο σπίτι τους και το δεύτερο σπίτι τους τους θυμάται και τους τιμά. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που είχε υλοποιήσει το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Τουρισμός και εμπόριο στην Κρήτη», το νησί μας διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο επαναλαμβανόμενων τουριστών στη Μεσόγειο, μιας και ισοδυναμεί με το 46% των επισκεπτών του. Εκτός από το Δήμο Αγίου Νικολάου, τόσο το Ρέθυμνο και ο Πλατανιάς Χανίων, όσο και ο Δήμος Χερσονήσου, έχουν τους δικούς τους πολύτιμους repeaters, ενώ ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν τουρίστες που έχουν έρθει στην Κρήτη πάνω από 50 φορές.